Παρθενομάρτυρος και αγαπητής Αγίας του Θεού Παρασκευής, οδήγησαν σήμερα τα βήματά σας στην ιστορική και ευλογημένη της Ιερά Μονή, να πατήσετε στα ευλογημένα και γιασμένα χώματα της Ιεράς Μονής της, όπου επί 500 χρόνια συνεχώς λειτουργεί εδώ μοναστήρι και τελείται το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Λειτουργία, και να αναποθέσετε μπροστά στη θαυματουργό ιερά της εικόνα όλα τα προβλήματα, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τους πνευματικούς οραματισμούς σας, και να είστε σίγουροι πως ό,τι με πίστη θα ζητήσετε από την μεγάλη αυτή Αγία του Θεού Παρασκευή, και όταν αυτό που θα τη ζητήσετε δεν γίνεται πρόσκομα της ψυχής, οπωσδήποτε η Αγία Παρασκευή θα επακούσει τα αιτήματά σας, θα δώσει τη λύση των προβλημάτων σας, αρκεί αυτό που θα τη ζητήσετε να μην γίνει πρόσκομα προς ημίαν του ό,τι πολυτιμότερου φέρουμε εμείς στην ύπαρξή μας, όλοι μας στην ύπαρξή μας, για τη σωτηρία της πολύτιμης και της αθάνατης ψυχής μας. Η Μονή μας χρονολογείται ότι άρχισε να λειτουργεί προ 800 περίπου ετών. Σε χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους αναφέρεται ότι το 1345 ο κράλης της Σερβίας Στέφανος Δουσάν επεκύρωσε την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Δομήρου Σερών στην Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Το μοναστήρι αυτό επί 500 χρόνια εφαίρετο ως ιερών μετόχιων της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Παναγίας Οικοσιφηνής Ισπανκαίου, και επί 500 χρόνια συνεχώς στον ιερό αυτό χώρο λειτουργεί μοναστήρι και τελείται το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Λειτουργία. Στη βουλγαρική κατοχή έτος 1912-1913, οι Βούλγαροι πυρπόλησαν 3 φορές το μοναστήρι, με αποτέλεσμα να γίνουν εδώ όλα στάχτη. Εντυχισμένη πλάκα έξω του ιερού ναού αναφέρει ότι ο ιερόσουτος ναός εξαρτώμενος εξ ολοκλήρου εκ της Ιεράς Μονής Παναγίας Οικοσιφηνής Ισπανκαίου ανακαινίστηκε το έτος 1874 επί ηγουμένου Νικηφόρου και αρχιδιακόνου Δαμασκηνού. Άλλη εντυχισμένη πλάκα στη μεσαία πόρτα του ιερού ναού αναφέρει ότι ο ιερόσουτος ναός ανακαινίστηκε δαπάνες της Ιεράς Μονής Παναγίας Οικοσιφηνής Ισπανκαίου επί ηγουμένου αρχιμαντρίτου Δαμασκηνού Βαθίδου εν έτη 1904. Όταν όμως έγινε η ανταλλαγή του πληθυσμού, ο διωγμός, ο ξεριζωμός από τον Πόντο, διωγμένες τότε και 6 ευλογημένες αδερφές μοναχές με την ηγουμένη του συγκλητική που εμβάζαν στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ημέρων χαλβίας τραπεζούντος του Πόντου, με ζήλο, με αυταπάρνηση και με ενθουσιασμό που διακατήχε την χριστιανική τους ψυχή, κατόρθωσαν και μετέφεραν από την εκεί Ιερά Μονή τους όλους τους πνευματικούς ιερούς θησαυρούς. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσανε στην επαρχία Δράμας και εκεί την προτροπή του δεσπότου Δράμας Λαβρεντίου, ο οποίος ήρθε και αυτός από τον Πόντο 2 έτη νωρίτερα, το έτος 1922, η Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνής Ισπανκαίου παραχωρεί στις μοναχές αυτές το ιερό αυτό μετοχιόν της, και από το έτος 1924, με βασιλικό πλέον διάταγμα του βασιλέως Παύλου του Πρώτου, το μοναστήρι αυτό λειτουργεί ως ανεξάρτητη γυναικεία Ιερά Μονή, είναι δε η πρώτη γυναικεία Ιερά Μονή η οποία λειτουργήσε σε ολόκληρη την ελληνική μας Μακεδονία. Οι ιερές εικόνες που κοσμούν σήμερα το τέμπλο της Ιεράς μας Μονής είναι όλες μεταφερμένες από τον μαρτυρικό Πόντο και οι περισσότερες χρονολογούνται του 1600. Τα ιερά λείψανα που μεταφέρθησαν από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ημέρου χαλβίας τραπεζούντος του Πόντου είναι ένα πολύτιμο κοιμήλιο στο μοναστήρι μας 2000 χρόνων. Η κάτωση αγώνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κήρυκος της Μετανοίας. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος και σήμερα στους κρίσιμους και σκατολογικούς αυτούς καιρούς που ζούμε, βροντοφωνάζει και στις δικές μας τις ψυχές το κήρυγμα της μετανοίας του. Μετανοείτε, νίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Δύο πλευρά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ελάχιστο τίμιο ξύλο στο κέντρο του ασημένιου σταυρού. Μεγαλύτερη ποσότητα τιμίου ξύλου στον εξεπτέρυγο ιερό σταυρό που μεταφέρθηκε και αυτός από τα ήμερα του Πόντου.
ένας δάκτυλος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, του Ιεσμένου, στη Στρόγγυλη Ασημένη Λειψαναθήκη, γραμμένο στη ρωσική Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, και μέρος από την καρδιά του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, που κατασπάραξαν τα λεοντάρια. Οι δήμοι του, στο τέλος του μαρτυρίου του, ανοίξανε την καρδιά του και προς έκπληξη όλων είδανε να γράφει μέσα με χρυσά γράμματα: «Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός». Και επειδή έχει πολύ μεγάλη δύναμη η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και πρώτος ο Άγιος ο Γρηγόριος ο Παλαμάς μας εδίδαξαν την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού με την ψυχοσωτήρια ευχούλα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λείψανα των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ της Παρθένου Ειρήνης και του Αγίου Νικολάου, όπου προς τιμήν των τριών νεοφανών θαυματουργών αυτών Αγίων αναγείρεται στο μοναστήρι μας Ιερό Παρεκκλήσιο, το οποίο θα εγκαινιαστεί στις 1 του μηνός Σεπτεμβρίου. Επίσης, διάφορα άλλα λείψανα διαφόρων Αγίων Μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, τα οποία μας εδωρήθησαν ως Ιερά Ευλογία, και είναι λείψανο ελάχιστο τεμάχιο της Αγίας Μακρίνας, λείψανο της Αγίας Ματρώνας, από το χέρι του Αγίου Βλασίου, από την κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, λείψανο από το χέρι του Αγίου Χαραλάμπους, και διάφορα άλλα μικρά τεμάχια ιερών λειψάνων, τα οποία αυτά εδωρήθησαν στην Ιερά μας Μονή στην τρίτη περίοδο της επαναλειτουργίας της. Όλα τα άλλα μεταφέρθησαν, που προανέφερα, από την ιστορική Ιερά Μονή ημέρου Χαλδίας Τραπεζούντος του Πόντου, και η Ιερά αυτή Μονή απέχει 20 λεπτά με τα πόδια από την Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, γνήσιο αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος, μας εδωρήθη από τον Δήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, κύριο Αργύριο Πατακάκη, στις 24 Μαρτίου. Και οι πιστοί ετοίμησαν την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος με πολύ μεγάλη προσέλευση. Επίσης, στο μοναστήρι μας υπάρχουν και διάφορες άλλες ευλογίες, όπως η παντόφλα του Αγίου Γερασίμου, η παντόφλα του Αγίου Διονυσίου του Ηγιασμένου και ελάχιστα τρίματα ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ινστηρίου. Αυτά εν ολίγη στο ιστορικό της Ιεράς μας Μονής, το οποίο συνέγραψε σε βιβλίο ο Άγιος και φιλομόναχος ιεράρχης της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ο Ζιχνών και Νευροκοπίου κύριος Σπυρίδωνας, και το οποίο περιέχει, εκτός από το ιστορικό της Ιεράς μας Μονής και των δύο της Αγίας Παρασκευής, μεγάλα και συντερακτικά θαύματα που επιτελεί εδώ η θαυματουργός Ιερά της Εικόνα, και στο τέλος ο Άγιος Μητροπολίτης μας, στο βιβλίο του ιστορικού της Ιεράς Μονής μας, έχει και πολλές ψυχοφελέστατες ομιλίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας σχετικά με την έξοδο της ψυχής και το πέρασμα των ψυχών από τα εναέρια τελώνια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον κόπο που κάνατε σήμερα και την προσπάθεια να έρθετε όλοι στην Ιερά μας Μονή και να ζητήσετε τη βοήθεια και την προστασία από τη θαυματουργό Αγία μας Παρασκευή, και να σας ευχηθώ ταπεινά η Αγία μας Παρασκευή να σας χαρίζει υγεία, πλούσια πνευματικά δωρήματα και ό,τι άλλο ανώτερο και πνευματικό ποθεί η ευγενική και χριστιανική σας ψυχή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω δύο λόγια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος μας λέγει: «Αδερφοί και πατέρες, θα ήθελα να ανέβω στην υψηλότερη κορυφή του Άθωνος και να βροντοφωνάξω. Εάν δεν βγάλετε το μίσος από τις ψυχές σας που έχετε για τους εν Χριστώ αδερφούς σας, και στη θέση του μίσους δεν τοποθετήσετε την αγάπη, άδικα αν ήλθετε στα βουνά, άδικοι οι ασκητικοί αγώνες, οι κόποι και οι δρότες σας. Αγάπης ουδέν ούτε ίσον εστί ουδε μίζον ουδε αυτό το μαρτύριο». Και τελευταία, τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος μας λέγει: «Αδερφέ μου, και αν νηστεύεις, αδερφέ μου, και αν παρθενεύεις, αδερφέ μου, και αν αγρυπνείς, αδερφέ μου, και αν εγκρατεύεσαι, μη παρούσεις της ταπεινοφροσύνης, ταύτα πάντα δελιχτά εστί ενώπιον του Θεού». Βοήθειά σας.
του Ιδίου, ναι. Yeah.